Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το Ψηφιακό Μουσείο Σμύρνης και Νέας Σμύρνης άρχισε να οικοδομείται το 2007 με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και από δημοτικούς πόρους. Παραδόθηκε στο κοινό τον περασμένο Απρίλιο και οι πρώτες εντυπώσεις από τη λειτουργία του είναι πολύ θετικές. Το καινούριο μουσείο στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 87 στη Νέα Σμύρνη αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες προκειμένου οι επισκέπτες να γνωρίσουν την ιστορία της κοσμοπολίτικης Σμύρνης, επίκεντρο του μικρασιατικού ελληνισμού επί αιώνες, και πώς με τη μικρασιατική καταστροφή ένα μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας έκλεισε οριστικά. Για να ανοίξει βεβαίως ένα άλλο, της εγκατάστασης των μικρασιατών στην Ελλάδα και της καθοριστικής συμβολής τους έπειτα από πολλές κακουχίες και δύσκολα χρόνια στην ενίσχυση του πληθυσμού και στην ανάπτυξη του ελληνικού κράτους στον 20ο αιώνα. Μέσω προβολών και με τη χρήση οθονών αφής, φωτογραφίες, βίντεο, αποκόμματα παλιών εφημερίδων και άλλο αρχαιακό υλικό που προήλθε μεταξύ άλλων από την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το Μουσείο Μπενάκη και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, προσεγγίζονται εύκολα από τους επισκέπτες. Διαδραστικά προγράμματα για παιδιά καθιστούν το μουσείο ένα φιλικό χώρο για εκπαιδευτικές εξορμήσεις, ενώ ήδη φιλοξενούνται διάφορες εκδηλώσεις, όπως η παρουσίαση του βιβλίου «Η Μεγάλη Φωτιά» του Λου Γιουρένεκ, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ψυχογιός. 13 Σεπτεμβρίου 1922. Η αρμένικη συνοικία της Σμύρνης πυρπολείται και η φωτιά επεκτείνεται σταδιακά σε ολόκληρη την πόλη. Σύντομα η προκυμαία της Σμύρνης γεμίζει από χιλιάδες αβοήθητους ανθρώπους που ψάχνουν απεγνωσμένα μια διέξοδο διαφυγής. Ο Αμερικανός συγγραφέας και καθηγητής δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, Λου Γιουρένεκ, στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Η Μεγάλη Φωτιά», φέρνει στο προσκήνιο τη μικρασιατική καταστροφή και τις ηρωικές προσπάθειες ενός Αμερικανού πάστορα να διασώσει χιλιάδες ανθρώπινες ψυχές. In the 20th century, unfortunately, the 20th century has been a violent century. And somehow what happened in Asia Minor has been forgotten by the world. And it needs to be reminded that this was the first modern genocide. Ο Λου Γιουρένεκ, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από τη Μάνη, για να ανασυνθέσει το ιστορικό της καταστροφής στη Σμύρνη, ταξίδεψε στην Τουρκία 6 φορές. Περπάτησε στη σύγχρονη προκυμαία της Σμύρνης, αναζητώντας τα ίχνη της παλιάς, πέρασε από τα πεδία των μαχών, μελέτησε τα αρχεία 5 διαφορετικών χωρών, διάβασε τα ημερολόγια των πλοίων και τα διπλωματικά τηλεγραφήματα. Εκεί όμως που στάθηκε περισσότερο ήταν στη δράση ενός φιλάσθενου πάστορα που κατάφερε να σώσει χιλιάδες ανθρώπους από βέβαιη σφαγή. He worked with an American naval officer named Halsey Powell, and together they with a Greek naval officer, Yannis Theophanides, the three of them really put together a rescue that saved from Smyrna 250,000 people. They did this by removing people on Greek merchant ships that were escorted by American destroyers. But the rescue didn't stop at Smyrna. The rescue continued along the Aegean coast, up into the Sea of Marmara, and then along the Black Sea coast. The patriarch at Constantinople credited Asa Jennings with saving the lives of 1 million Greeks. Το ιστορικό βιβλίο του Λου Γιουρένεκ, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, παρουσιάστηκε στο Ψηφιακό Μουσείο της Νέας Σμύρνης, που διασώζει μνήμες από την ιστορία των πρώτων Σμυρνιών προσφύγων. Παρά την περιγραφή μιας από τις σκοτεινότερες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας, δίνει μία πνοή αισιοδοξίας στο βιβλίο του, μιλώντας για άτομα που διασώθηκαν, οικογένειες που επανενώθηκαν, μωρά που γεννήθηκαν. Το Μουσείο της Νέας Σμύρνης, ως ένα ψηφιακό ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο, αφηγείται τη διαδρομή της μικρασιατικής πόλης από την αρχαιότητα έως το 1922, καθώς και την δημιουργία των πρώτων προσφυγουπόλεων στην Ελλάδα. Παρακολουθεί στενά τη δεκαετία 1912 μέχρι 1922, στενά όλα τα ιστορικά και πολιτικά γεγονότα, την διεκδίκηση των Ελλήνων, την αντίσταση των Τούρκων, τις τραγικές σελίδες του 1922, την πυρκαγιά του 1922, αλλά προχωρά ένα βήμα περισσότερο
προχωράει στην, και παρακολουθούμε μέσα από εδώ τη μετεγκατάσταση των προσφύγων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και βέβαια εστιάζουμε εμείς ιδιαίτερα στην πόλη μας, στη Νέα Σμύρνη, που αποτελεί ουσιαστικά την ιστορική συνέχεια της ιστορικής πόλης της Σμύρνης, τα σημεία αναφοράς, τα σύμβολά μας, την Αγία Φωτεινή, τον Πανιώνιο, την Ευαγγελική Σχολή. Μέσω αυτού εδώ του εκθέματος, πατώντας κάποιος επισκέπτης την ταμπέλα Αρμένη. Οι Αρμένοι μπαίνουν δυναμικά στη ζωή της Σμύρνης μετά το 1600. Στα τρία επίπεδα του μουσείου, 25 οθόνες αφής προβάλλουν ντοκιμαντέρ, φωτογραφίες, ψηφιοποιημένο αρχαιακό υλικό και αποκόμματα παλιών εφημερίδων. Αυτό το μουσείο, και γι' αυτό λένε το μοναδικό, πάντρεψε την σύγχρονη υψηλού επίπεδου τεχνολογία με στοιχεία της παράδοσης και ιστορικής μας κληρονομιάς. Μπορεί οποιοδήποτε, οποιασδήποτε χώρας ή γλώσσας, μέσω των ακουστικών να παρακολουθήσει την αφήγηση και όλη και να γνωρίσει όλη την ιστορία από την αρχαιότητα σήμερα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Το ψηφιακό μουσείο φιλοξενεί εκδηλώσεις, διαλέξεις και ομιλίες, καθώς και πολλά διαδραστικά προγράμματα.